Καλημέρα σας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τιμά δύο πολύ σημαντικές προσωπικότητες της Κυπριακής Πολιτείας. Πέρα από τους πολιτικούς αρχηγούς, τους ηγέτες, όλους αυτούς που ασχολούνται καθημερινά με την πολιτική πράξη, υπάρχουν άνθρωποι απλοί που παράγουν έργο υπέρτερο της εργασίας που παράγουμε ίσως πολλές φορές όλοι μαζί οι πολιτικοί. Αναφέρομαι βεβαίως στην Σεφκιούλου Λουτάκ και στον Μιχάλη Χριστοφίδη, δύο σπάνιους φίλους πρώτα απ' όλα, αλλά κυρίως ανθρώπους οι οποίοι εργάστησαν για πάρα πολλά χρόνια προς την κατεύθυνση της συνύπαρξης και της κοινής πορείας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ο Μιχάλης εργάστηκε ταπεινά και ήσυχα υπέρ αυτής της προσπάθειας και η Σεφκιούλου Λουτάκ δραστήρια για πάρα πολλά χρόνια σκυμμένη πάνω από τους τάφους νεκρών της κυπριακής τραγωδίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ανακάλυψε και άγγιξε τα κόκκαλα της κυπριακής ιστορίας και θέλω γι' αυτό ταπεινά εκ μέρους όλων των Κυπρίων να την ευχαριστήσω και να της πω πως ο αγώνας της δεν είναι αγώνας μόνο των Κυπρίων. Είναι αγώνας που μας ξεπερνά, είναι αγώνας πανανθρώπινος, γιατί η προσπάθεια να αγγίξουμε τα ίχνη της ιστορίας είναι μια προσπάθεια που φέρνει κοντά ανθρώπους που ίσως κάποτε διαφώνησαν, είναι μια δουλειά η οποία φέρνει κοντά τους ανθρώπους όλης της γης που σκέφτονται το μέλλον της ανθρωπότητας. Είναι γι' αυτό που πιστεύω ότι ο αγώνας του Μιχάλη Χριστοφίδη και της Σεφκιούλ δεν είναι μέσα στα στενά ή πλατιά όρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η τίμησή τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το ελάχιστο. Ο κάθε ένας από μας ταπεινά οφείλει να εκφράσει την πίστη του ότι αν έχει μέλλον αυτός ο τόπος, θα το οφείλει κάποια μέρα σε εργασίες ανθρώπων οι οποίοι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάποτε πέφτουν πάνω τους και τα φώτα της δημοσιότητας, επέλεξαν να δουλέψουν τόσο σκληρά, κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες, σε εποχές μαύρες κάποτε, για να λάμψει κάποια στιγμή το φως πάνω από την πατρίδα μας. Είπα στην αρχή ότι είμαι χαρούμενος σήμερα για αυτή την τίμηση, αλλά είμαι και έχω μια αίσθηση ματαιότητας, ότι αυτός ο αγώνας για να φτάσει στο τέλος του και να σημάνει ότι αγγίζομαι το όνειρο του Μιχάλη Χριστοφίδη και της Σεφκιούλου Λουτάκ, χρειάζεται να διαβάσουμε καλά την ιστορία μας, να διαβάσουμε καλά την εικόνα της Τουρκίας, καλά την εικόνα των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δούμε ως Κύπριοι όλοι μαζί, εάν υπάρχει χαραμάδα, να περάσουμε μέσα από αυτήν, να ανοίξουμε το τελευταίο παράθυρο ευκαιρίας για λύση του προβλήματός μας. Όχι γιατί υπάρχει τίποτε πέρα από την ανάγκη να αναδείξουμε ότι μπορούμε. Ναι, μπορούμε μαζί Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι να αναδείξουμε την χώρα μας, τον χώρο μας, τους πολίτες μας, όλους εσάς ικανούς να στείλουν ένα παγκόσμιο μήνυμα ότι διαφορετικές κοινότητες, ίσως με διαφορετικές κατευθύνσεις, κοινή κουλτούρα στη δική μας περίπτωση, μπορούν να θέσουν τον θεμελιό ενός κράτους ευημερίας που θα στέλνει πολλαπλά μηνύματα ειρήνης και ευημερίας σε όλη την γύρω περιοχή. Ευχαριστώ και καλή σας μέρα.